φτάνοντας τον Νοέμβριο, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν κρίνονται επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Έτσι, η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Μεσσηνίας ανακοίνωσε την απαγόρευση χρήσης πυρός μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Παρατείνεται η απαγόρευση χρήσης πυρός έως τις 15 Νοεμβρίου του 2024 στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας μιλάμε. Έτσι, σύμφωνα και με την υπαρίθμη 2370-22-24, τροποποίηση χρονικής περιόδου απαγόρευσης πυρός του συντονιστή επιχειρήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και νήσων Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Ιθάκης και όπως προβλέπεται από την 9 του 24 πυροσβεστική διάταξη. Οι έλεγχοι όλο αυτό το διάστημα προκειμένου να τηρηθούν τα μέτρα που προβλέπονται θα είναι εντατικοί, με την πυροσβεστική να επισημαίνει τα υψηλά πρόστιμα αλλά και τις βαρύτατες ποινικές κυρώσεις. Συνεπώς να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας ότι θα υπάρχουν εκτεταμένοι έλεγχοι περιπολιών προς αποφυγής έναρξης πυρκαγιών σε αγροτικές, σε δασικές, σε οικοπαιδικές εκτάσεις, καθώς και η μη χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες ή οτιδήποτε άλλο. Να επισημάνουμε ότι όλα αυτά, εάν υπάρξουν, θα υπάρχουν αυξημένα αυστηρά πρόστιμα, όπως προβλέπεται από τη 19 του 24 πυροσβεστική διάταξη. Θα θέλαμε λοιπόν να οι συμπολίτες μας όλοι να το έχουν κατά νου αυτό, να μην κάνουν χρήση πυρός γιατί είπαμε τα πρόστιμα είναι πολύ μεγάλα. Ήδη τώρα στις 2-3 τελευταίες ημέρες έχουμε κόψει 2 διοικητικά πρόστιμα και όταν θα επιτραπεί η καύση να ξέρουν ότι θα πρέπει να παίρνουν τα μέτρα που προβλέπονται από την 9 του 24 πυροσβεστική διάταξη.